Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, μία σύσκεψη κορυφής, έκτακτου χαρακτήρα, πραγματοποιήθηκε χτες, Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011, με πρωτοβουλία του Δημάρχου της πόλης Κώστα Ιωαννίδη. Και σήμερα, Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιείται έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Ποιο το θέμα θα αναρωτηθείτε? Όπως δημοσιεύουμε και στο πρωτοσέλιδο των Βρυλισσιώτικων Νέων, πρόκειται για την Δημοτική, την Κοινοφελή Επιχείρηση Βρυλισσίων, τη λύση της, το ΦΕΚ της λύσης εκδόθηκε τις προηγούμενες μόλις ημέρες και κατόπιν τούτου δημιουργείται θέμα με 5 εργαζομένους συν τον διευθυντή της δημοτικής επιχείρησης και την επαγγελματική τους εξέλιξη. Το ζήτημα είναι αυτό. Ο Δήμαρχος Βρυλισσιών, ο Κώστας Ιωαννίδης, αναλογιζόμενος προφανώς ότι έχει ένα κοινωνικό βάρος και με ασφάλεια θα σας πω, διερευνώντας και τις προθέσεις των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης για το θέμα της επαγγελματικής εξέλιξης του διευθυντή της, αυτό ήταν το κλίμα που εισέπραξαν οι περισσότεροι από τους επικεφαλείς, απευθύνθηκε σε αυτούς. Σε μία συνάντηση η οποία έγινε με Βασίλη Βίτο και Γιάννη Τσούτσια λόγω ανηλυμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων το μεσημέρι και με ξένο Μανιάτο Γιάννη και Νίκο Ζήση στις 8 το βράδυ, έγινε δηλαδή σε 2 δόσεις αυτή η σύσκεψη κορυφής. Ο προγραμματισμός της ήταν για το βράδυ να είναι κοινή, πλην όμως ανηλυμένες υποχρεώσεις, όπως σας είπα, των δύο επικεφαλής, του κυρίου Τσούτσια και του κυρίου Βίτου, δεν επέτρεψαν να είναι κοινή. Ο Κώστας ο Ιωαννίδης έθεσε το ζήτημα της λύσης της δημοτικής, της κοινοφελούς επιχείρησης Βρυλισσιών, του φίλου της εφημερίδας της κυβερνήσεως το οποίο εκδόθηκε, και αναφέρθηκε στο πρόβλημα που δημιουργείται με τους 5 εργαζομένους οι οποίοι εργάζονται με συμβάσεις στην κοινοφελή επιχείρηση και μετά τη λύση τους δεν είναι εύκολη όπως φαίνεται η τακτοποίησή τους ως αορίστου χρόνου. Στην πραγματικότητα ο Δήμαρχος τόνισε ότι θα το παλέψει ο Δήμος, ότι θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια, ότι 2 από τους 5 εργαζόμενους, όπως είπε, έχουν σοβαρότερο πρόβλημα. Ωστόσο, λόγω της κατάστασης που επικρατεί, της νομοθεσίας που εφαρμόζεται και των μέτρων της κυβέρνησης, ειδικότερα για τις αποχωρήσεις και τις προσλήψεις, κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει με ασφάλεια το τι θα γίνει. Στα πλαίσια αυτά διεξάγεται σήμερα, Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011, στις 7 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο υπόγειο της Κισάβου 11. Όπως σας είπα, έκτακτη συνεδρίαση του σώματος, την οποία συγκάλεσε ο πρόεδρός του κατόπιν αιτήματος του Δημάρχου και εισήγησης του Δημάρχου του Κώστα Ιωαννίδη. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα έχει ως περιεχόμενό του αυτό το θέμα. Εκείνο που αναρωτιούνται οι επικεφαλείς των Δημοτικών Συνδυασμών είναι το γιατί τους κάλεσε ο Δήμαρχος.
εμείς έχουμε υποστηρίξει, κυρίες και κύριοι, την θέση ότι πρέπει να γίνονται συζητήσεις κορυφής για τα μείζωνα ζητήματα αυτής της πόλης. Και πράγματι, το γεγονός της λύσης της δημοτικής επιχείρησης θα μπορούσε να καταστεί μείζον θέμα, εάν και εφόσον είχε και άλλες παραμέτρους. Αναρωτιούνται λοιπόν οι επικεφαλής των συνδυασμών γιατί μας κάλεσε και γιατί απευθύνθηκε σε εμάς για αυτό το θέμα και γιατί κάνει και έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν σε πολύ σημαντικότερα ζητήματα όπως των αθλητικών εγκαταστάσεων, Κισάβου και Μητροπούλου και σε άλλα, το Tennis Club, δεν έχει κάνει έκτακτα Δημοτικά Συμβούλια όπως το έχει ζητηθεί από την αντιπολίτευση. Είδαμε. Θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον τη συνεδρίαση του σώματος ώστε να μπορέσουμε να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα.